Έπρεπε να φέρεις ένα για το παλαιτούρι. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου, είμαστε στο γήπεδο της Ηλιούπολης και στην προπόνηση του Χαραβιακού. Ο Χαραβιακός ξεκίνησε από χθες την προετοιμασία του για το καινούριο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μαζί μας τώρα και ο προπονητής του Χαραβιακού, Μαργαρίτης Χατζιαλέξης. Coach, καλησπέρα. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεκινήσατε από χθες έτσι την προετοιμασία. Εντάξει, καιρός ήταν να ξεκινήσουμε. Μας βάλανε και ένα κύπελλο στις 28. Ήταν και πρέπει να ξεκινήσουμε πιο νωρίς, αλλά τώρα και με αυτή τη ζέστη που ξεκινήσαμε αυτή τη εβδομάδα, πάλι καλά. Υπάρχει συμμετοχή, από ό,τι βλέπω, μεγάλη συμμετοχή, έτσι. Είναι όλοι οι παίκτες. Ναι, όλοι οι παίκτες είναι εδώ πέρα. Οι περσινός κορμός 12-13 παίκτες μείνανε. Τους έχουμε ανακοινώσει ήδη. Σίγουρα η ομάδα θα πάρει κάποιους παίκτες, θα ενισχυθεί. Θα γίνουν επιπλέον προσθήκες, δηλαδή δεν έχει κλείσει ακόμη το ρόστερ, έτσι. Όχι, δεν έχει κλείσει το ρόστερ. Εντάξει, θα κάνουμε προπονήσεις μέχρι τις 11 του μήνα. Παίζουμε το πρώτο φιλικό εδώ πέρα με τον Παλαινιακό. Και βλέποντας και κάνοντας. Μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά περίεργη, πέρασε, μια χρονιά περίεργη έρχεται. Να δούμε και πώς θα γίνουν και όμιλοι. Εντάξει, την περσινή χρονιά είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Οι στόχοι μας δεν αλλάζουν. Να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και σίγουρα μια καλύτερη από την... Δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά μπορώ να πω ότι να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο όπως παίξαμε και πέρσι. Αυτό είναι το μέλημα το δικό μας και των συνεργατών και βλέποντας και κάνοντας. Να μου αναφέρεις έτσι, εντάξει το γνωρίζουμε, αλλά καλό είναι να το αναφέρεις, το team, είναι ο κύριος το Κοσμάς. Είναι ο κύριος Κοσμάς ο Στράτος, δάσκαλος, και εγώ μαθαίνω από αυτό να είναι. Το βιογραφικό που έχει είναι πάρα πολύ μεγάλο και όπως προείπα, και εγώ μαθαίνω από αυτόν τον άνθρωπο που μαθαίνω. Είναι ο Γιώργος Λογάνης, μαζί με τον Ηλία τον Κόντο για τις τερματοφύλακες. Σημειώνω ο Δωριάδης με τον Παύλο τον Μασέ, φυσιοθεραπευτής μας. Οι ίδιοι ακριβώς όπως ήμασταν πέρσι, μείναμε και φέτος. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές. Ναι, καθημερινές. Θα υπάρχουν και διπλές προπονήσεις. Την πρώτη εβδομάδα όχι, θα δούμε πώς θα πάει. Τα παιδιά, το καλό είναι όπως και πέρσι και στην περίοδο του κορονοϊού, είναι αρκετά φιλότιμα, έχουν δουλέψει αρκετά η μεταβατική περίοδο και είμαστε σε καλή κατάσταση, οπότε θα δούμε για τις διπλές προπονήσεις. Τι μπορείς να υποσχεθείς να υποσχεθώ... για την καινούργια σεζόν? Αυτό που θέλω να υποσχεθώ είναι να παίξουμε το ίδιο καλό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστούμε όλοι, να περνάμε καλά. Κάποια γεγονότα που γίνανε προς το τέλος και μας χαλάσανε να μην ξαναγίνουν. Αλλά μια καινούργια χρονιά, μια
καινούργια ομάδα, να πω. Να δουλέψουμε αρκετά. Και το βασικό είναι να περνάμε πολύ καλά από τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο παίκτη, το μασέρ, το φροντιστή, όλοι τους προπονητές, να περνάμε καλά. Πέρσι το είχαμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Με καλά αποδητήρια. Δηλαδή, ελπίζω να κάνουμε και εμείς. Και μακάρι να μην έχουμε και πάλι διακοπή, έτσι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά. Αυτό είναι το βασικό για όλους, δεν είναι μόνο για εμάς. Το ποδόσφαιρο είναι... τελειώνει στο τελευταίο παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Ένας γύρος δεν κάνει τίποτα. Μακάρι να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και να ευχαριστηθεί και ο κόσμος, να έρθει και ο κόσμος στο γήπεδο. Εμείς τον κόσμο το χρειαζόμαστε. Ο κόσμος είναι η δύναμη αυτής της ομάδος. Πάντα σε υγιές συνθήκες. Τους θέλουμε να τους φέρουμε στην εξέδρα και να μας παροτρύνουν. Άρα, κάνεις και ένα κάλεσμα στους φιλάθλους του Χαραδιακού. Το είναι δεδομένο. Το έχουμε κάνει και πέρσι, το κάνουμε και φέτος. Φέτος που θα επιτραπεί και ο κόσμος, τους θέλουμε κοντά μας. Πάνω απ' όλα, το έχω ξαναπεί και πέρσι, δεν είναι κανένας. Ούτε Χατζή Αλέξη, ούτε κανένας. Πάνω απ' όλα είναι ο Χαραδιακός. Όλοι θέλουμε το καλό του Χαραδιακού αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ πέρα. Και αυτό θέλει και ο κόσμος και πρέπει να μας καταλάβουν ότι πρέπει να μας βοηθήσουν σε υγιείς συνθήκες. Τους θέλουμε κοντά μας, όλους. Ωραία. Και κλείνοντας έτσι το μήνυμά σου, η ευχή σου εν ώψη της καινούριας σεζόν. Η ευχή μου είναι να υπάρχει υγεία, αυτό που μας τρέχει τώρα 2 χρόνια, σε όλο τον κόσμο και σε άλλες ομάδες και σε εμάς όλους. Και να γίνει ένα πρωτάθλημα αντάξιο των προσδοκιών, ίσα-ίσα τώρα κερδίσαμε και μια κατηγορία όλοι. Να γίνει ένα πρωτάθλημα αντάξιο των προσδοκιών του κόσμου και να δούνε, να παρακολουθήσουν καλό θέαμα από όλες τις ομάδες. Coach, σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλό.